Κύριος, όχι μόνο επέμπτυξε μέσα να τον παίρνουν για αυτά που έλεγε, αλλά όπως κάλεσε και τα πίστη του λαού και έκανε σε όλους μια πολύ σπουδαία διδασκαλία που αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο σημερινής Κυριακής. Εκείνος που θέλει να γίνει οπαδός μου και να με ακολουθήσει ως μαθητή μου, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, δηλαδή τι να κάνει, να διακόψει κάθε σχέση και φιλία με τον παλαιό άνθρωπο που υπάρχει μέσα μας, τον διεφθαρμένο από την αμαρτία, να αρνείται και να τη στέκεται και να πολεμά την εσωτερική εκείνη δύναμη που μας παρακινεί και πολλές φορές μας βάζει να κάνουμε το κακό και την αμαρτία. Ακόμη προσθέσει ο Κύριος, πρέπει ο αληθινός μαθητής μου να πάρει τη σταθερή απόφαση να υπομείνει κάθε θλίψη και δοκιμασία παρά να παραμεί το θέλημά μου. Εάν παρουσιαστεί η ανάγκη να υποστεί και θάνατο ακόμη, όπως συνέβη με τους Αγίους Μάρτυρες που προτίμησαν να θυσιάσουν τη ζωή τους παρά να αρνηθούν τον Χριστό. Όποιος παίρνει τις σταθερές αυτές αποφάσεις, αυτός ας με ακολουθεί προσπαθώντας να μιμήσει το παράδειγμά μου. Ίσως μας φαίνεται δύσκολα αυτά που μας ζητεί ο Κύριος, αλλά ο ίδιος με εξηγεί και μας λέει τα εξής. Όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του αρνούμενος σε μένα, αυτός θα χαρίσει την πνευματική και αιώνια ζωή. Θα ζήσει μερικά χρόνια ακόμα στη γη, αλλά θα χωριστεί από μένα αιωνίως. Όποιος όμως θυσιάσει, εάν ανάγκη το απαιτήσει, την επίγεια ζωή του για την πίστη του σε μένα και δεν παραμεί τη διδασκαλία μου, αυτός θα κερδίσει την αιώνια μακαριότητα. Αυτός πράγματι θα σώσει την ψυχή του, διότι τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο, εάν κερδίσει όλο τον υλικό κόσμο και στο τέλος χάσει την ψυχή του. Ο κόσμος είναι εφθαρτός, ενώ η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη. Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος ως αντάλλαγμα για να εξαγοράσει την ψυχή του από τον αιώνιον θάνατο? Τίποτε απολύτως. Ο κόσμος όλος δεν ισοφαρίζει την αξία μιας ψυχής. Και ο Κύριος για να μας κάνει να εννοήσουμε πόση σπουδαιότητα είχαν τα παρεξήματα στα λόγια του, πρόσθεσε και τα εξής. Τον άνθρωπον εκείνον θα τραβεί να δείξει μπροστά στους άλλους αμαρτωλούς ανθρώπους ότι είναι ο παθός του. Είχα τραβεί να εφαρμόσει τα λόγια μου και τις εντολές μου, τον άνθρωπο αυτόν θα τον αποδοκιμάσω και εγώ και θα τον αποκηρύξω όταν έρθω και πάλι στη γη για να κρίνω τους ανθρώπους και για να ενισχύσει τους μαθητές του να μένουν πιστοί σε αυτόν. Τελείωσε εκεί τη διδασκαλία του με την εξής παρηγορητική και θετική διαβεβαίωση. Σας λέω και σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχουν εδώ μερικοί που με ακούνε οι οποίοι δεν θα πεθάνουν προτού να εγκαθιδρύεται με δύναμη ακαταγόνιστη και υπερφυσική με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος η Βασιλεία του Θεού στη γη, δηλαδή η Αγία Εκκλησία. Την ψυχή μας λοιπόν, αδελφοί μου, την ψυχή μας, αυτή σας προσέξουμε να μην χάσουμε τι να τα κάνουμε όλα τα καλά του κόσμου, εάν αυτά γίνουν αιτία να χάσουμε αιώνια την ψυχή μας. Για τη σωτηρία της ψυχής μας σταυρώθηκε ο Κύριός μας. Με το Πανάγιο νέμα του χύθηκε πάνω στο σταυρό. Μας εξαγόρασε από τον αιώνιο θάνατο. Ας απορνόμαστε λοιπόν κάθε τι που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Θεού. Ας προσπαθούμε να ζούμε όπως ο Κύριος μας ζητεί. Ας τον ακολουθούμε μιμούμενοι το Άγιο παραδειγμά του. Ο δρόμος του Σταυρού θα μας οδηγήσει ασφαλώς στο να κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Αγίος.